γοητεία μας είναι η σοφία μας. Πάμε με συμβιβαστικό πνεύμα παντού σήμερα στον κρυό, καθότι η σελήνη απέναντί σας που λέει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε καλά, με συνεργάτες, με συνεταίρους, με τον σύντροφό σας και ακόμα να κάνετε καλούς συνδυασμούς σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Δεν ξεχνάμε ότι η περίοδος αυτή λέει κυνηγήστε περισσότερο τα πρακτικά θέματα και λιγότερο τα αισθηματικά. Γιατί αυτά τα πρακτικά είναι που κάνουν τις μεγάλες οπές, τα οικονομικά παραδείγματος χάρη. Η Αφροδίτη είναι και θα εξακολουθήσει να είναι για ένα μεγάλο διάστημα στο ζώδιο του Εγώκερο. Αυτό σημαίνει ότι οι τσέπες αδειάζουν, γίνεται μια λαϊλάτιση από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Η σημερινή μέρα λοιπόν προσφέρεται για να βελτιώσετε σχέσεις, για να μπορέσετε να κάνετε μικρά βήματα στα επαγγελματικά. Και βεβαίως και οι αυριανοί στο ίδιο μήκος κύματος, δεν σας στερεί δηλαδή σημαντικά πράγματα. Και να περάσουμε στον Ταύρο, εργασία και φυσική κατάσταση προηγούνται. Γιατί αυτά μπορείτε να τα βελτιώσετε, μπορείτε να νιώσετε καλύτερα, να κοιτάξετε και την ομορφιά. Αφροδίτη είναι αυτή σε καλή θέση, την μπορούμε να φτιάξουμε, να ομορφύνουμε, να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε. Όλα αυτά τα σκέπτεστε. Η σημερινή μέρα λοιπόν λέει ότι μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς καλύτερους και στα επαγγελματικά, κάτι δηλαδή να διευθετηθεί, κάτι να προωθήσετε. Και βεβαίως σήμερα και αύριο και για τις σχέσεις σας είναι ουδέτερες ή καλύτερες συγκριτικά, ας πούμε, με το Σάββατο και την Κυριακή. Άρα λοιπόν, ό,τι νιώθετε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο, κάπου κλωτσάει, κάπου αποσταθεροποιείται, σήμερα και αύριο κάνετε τις κατάλληλες κινήσεις. Και να περάσουμε στους διδύμους. Σήμερα έρχονται τα καλά νέα. Και αν δεν έρθουν σήμερα, σας υπόσχομαι ότι έρχονται αύριο. Καθότι ξεκινάει από σήμερα μια πιο ευχάριστη αλλαγή, μια τροπή μπορούμε να πούμε προς το ευνοϊκότερο και για επαγγελματικά και για επαφές, σχέσεις, οικονομικά, τα πάντα δηλαδή. Είναι δύο ημέρες, η σημερινή και η αυριανή, που βοηθούν στο να μπορέσετε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι καταπιαστείτε, με ό,τι καταπιαστείτε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη είναι αυτή η ρευστή περίοδος που αλλάζουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σε γενικές γραμμές σήμερα και αύριο έχετε δύο ευνοϊκές αξιοποιήσιμες ημέρες και για τις σχέσεις σας και για όλα. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Αυξάνεται, λέει, λίγο η πίεση σήμερα. Δηλαδή, σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που υπάρχει μια ανησυχία. Μήπως τραβώσει αυτό, μήπως δεν γίνει εκείνο, μήπως έρθει μια ανατροπή, μήπως, είτε στα επαγγελματικά που συζητούνται πράγματα αυτές τις ημέρες, που θα θέλατε να παρέμβετε πιο δραστικά, να κάνετε τούτο ή εκείνο. Σήμερα και αύριο, λέει, προσέξτε το όλο αυτό το θέμα, το επαγγελματικό. Και ακόμα ως προς τις σχέσεις σας, λιγάκι με ψυχραιμία, με συμβιβαστικό πνεύμα, προηγούνται τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, τα συγγενικά πρόσωπα. Βεβαίως, αν είστε παντρεμένος, είναι τα συγγενικά πρόσωπα, είναι και ο σύντροφος. Χώροι, ακίνητα, περιουσιακά. Σήμερα και αύριο, λοιπόν, λίγο πιο προσεκτικά και διαλλακτικά παντού. Και αν έχετε κάτι πολύ σημαντικό που θέλει ένα κόκο τύχης, έτσι περισσότερο, βάλτε το εκεί, Σάββατο, Κυριακή. Και να περάσουμε στο Λέοντα, μέσα σε όλα και σήμερα, καθότι σας πηγαίνει η σημερινή μέρα και η αυριανή, γιατί θέλω να κάνετε πρόγραμμα έτσι δεμένο, αποφασιστικό, να κυνηγήσετε ό,τι είναι δυνατόν να κυνηγηθεί. Βεβαίως ξέρω ότι αργοπηγαίνουν τα πράγματα μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, αυτό που ο Ερμής είναι σε θέση κόντρας, δηλαδή σπουδές, συμφωνίες, συμβόλαια, υπογραφές, από εδώ, από εκεί, αιτήσεις, λογαριασμοί, κάρτες, αποδείξεις, τιμολόγια, όλα αυτά θέλουν μεγαλύτερη προσοχή μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη και είναι αυτά που αργοπηγαίνουν, δημιουργούν έτσι μια ανησυχία, μια επιβάρυνση, καθυστέρηση. Ωστόσο, σήμερα και αύριο έχετε δύο ημέρες, τολμώ να πω, καλύτερες από το Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε λοιπόν, είτε στα πρακτικά θέματα, είτε στις σχέσεις σας, να δείτε πώς θα πάτε τα πράγματα λίγο πιο μπροστά.